Μιλώντας την περασμένη Τετάρτη με τους Αγίους της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Γρηγόριο το Παλαμά και τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, θεώρησα σκόπιμο να φέρω έναν μεγάλον Άγιο πάλι, τον Άγιο Ισάκ το Σύρο, να μας βοηθήσει λιγάκι, γιατί πιστεύω ότι σε πολλά από τις αναγνώσεις τις οποίες κάνουμε χρειάζεται από όλους μας μια διευκρίνηση, και προσπαθώ να λέω αυτά που λένε οι Άγιοι μας, για να μην πείτε ότι τα λέει ο Παππούλης, ο οποίος ο Παππούλης με αυτά που διαβάζει και λέει είναι περισσότερο ασφαλής αφενός, αλλά και αφετέρου είναι και υπόλογος, εάν από αυτά δεν τα εφαρμόζει ο ίδιος. Και ο γνους και μη ποιήσας δαρίσετε πολλά. Ο δε μη γνους και μη ποιήσας δαρίσετε λίγα, λέγει η Αγία Γραφή. Δηλαδή αυτός που γνωρίζει τα πάντα θα φάει πολύ ξύλο από το Θεό, δηλαδή. Θα το βαρέσει, δηλαδή δαρίσετε. Θα πω άλλη φορά γιατί το λέει αυτό ο Απόστολος. Και αυτός που δεν γνωρίζει όμως θα φάει λίγα. Τελικά δεν γλιτώνει κανείς. Ο τίτλος που θα βάλουμε είναι «Τα ονόματα των παθών των Άγιων». Και μέσα από αυτά θα δούμε τον εαυτό μας. Καταρχάς, δεν θέλω να λιώσουμε ενοχές. Μετάνοια, ναι. Επιστροφή, ναι. Αγάπη στον Χριστό, ναι. Και λοιπά. Όταν λέγει ο Άγιος Ισαάκ, θέλουμε να ονομάσουμε όλα τα πάθη μαζί, τα λέμε κόσμο. Στη σημερινή ολόκληρη λόγο τη λέμε παγκοσμιοποίηση. Και όταν θέλουμε να ξεχωρίσουμε και να δώσουμε στο καθένα το όνομά του, τα ονομάζουμε πάθη. Και τα πάθη, καθώς διαδέχονται το ένα το άλλο, σχηματίζουν τον δρόμο του κόσμου. Και όπου τελειώνουν τα πάθη, εκεί πάβει να υπάρχει ο δρόμος του κόσμου. Τα πάθη είναι τα εξής. Ο δρόμος του κόσμου. Όλο είναι ο κόσμος. Δια τούτο μισεί ημάς ο κόσμος, γιατί με αγαπήσατε, λέει ο Χριστός. Γιατί θέλετε να είστε, να είμαι εγώ ο Κύριος της ζωής σας. Τα πάθη είναι τα εξής. Πρώτο πάθος. Ο πόθος του πλούτου, του να μαζεύει ο μοναχός, ο χριστιανός, ο άνθρωπος, γίνα και μη αναγκαία πράγματα. Δεν μιλάει για αυτό που θα κάνω στο σπίτι μου ή στο μοναστήρι, που θα πρέπει να έχω την πρόνοια, να έχω το α ή το β. Αυτό το επιβάλλει ο Θεός. Και η γερόντισσα Γαλακτία μακαριστή, η Αγία, όταν εμφανίστηκε στη μοναχή, της είπε, ξέρεις, θα κάνεις το σημείο του Σταυρού. Και έφυγε λοιπόν όλη η λάσπη από το δρόμο και πήγε δεξιά και αριστερά. Και δεύτερο, δεν θα μειώσεις, λέει, τα γίδια που έχεις, θα τα πολλαπλασιάσεις. Ούτε τις κότες που έχεις θα τις μειώσεις, θα τις πολλαπλασιάσεις. Γιατί όμως, προσέχτε γιατί, γιατί έρχεται πείνα, έρχεται πείνα. Και τώρα που στα μοναστήρια σας φέρει ο άλλος ένα κιλό τυρί ή κάτι που έχει από το περίσευμά του ή το υστερημά του, θα υπάρχει εποχή που έρχεται που δεν θα σας δίνουν τίποτε. Και εσείς θα δίνετε στον κόσμο για να το ταΐζετε. Μου θυμίζει λοιπόν το λόγο του Οσίου Γέροντος Αγιορείτου του Παϊσίου,
του Οσίου Γέροντος Γεωργίου του Καψάνη, του Οσίου Γέροντος Γερβασίου του Κουτουμασιανού, που μας το τόνιζαν σε προσωπικό επίπεδο και σε μένα επί πολλά χρόνια. Και έλεγα, τι λένε τώρα, αυτές είναι υπερβολές. Όπως υπερβολή ήταν όταν ο Γέροντας και Άγιος για μένα, ο Εφραίμ, ο Αριζονίτης, ο Ιησούς Απόστολος της Αμερικής, ο Άγιος, μου έλεγε, και το θυμόνται πολύ, που με πήρε τηλέφωνο πριν το 2004 και μου λέει, πέσε στα παιδιά ότι έρχεται πόλος, δυστυχία, θα έχετε μεγάλη οικονομική δυσπραγία κλπ. Του λέω, Γέροντα, ξέρεις τι γίνεται εδώ στην Ελλάδα? Ήταν οι Ολυμπιακοί αγώνες, Τι κλαίτε τώρα, του λέω, πού θα το πω? Και αναγκάστηκα λοιπόν Κυριακή της Τυροφάγου, της Τυρινής, να το πω, και ένας ονόματι Γιάννης από το επώνυμό του, μου λέει, σήμερα ήσουν πολύ αληθινός. Δεν είναι δικά μου τα λόγια. Είδαμε και το βλέπουμε πόσο η οικονομική αυτό κατάσταση που ήρθε στη χώρα μας την είχε πει ο Γέροντας και ο κάθε ένας από αυτούς. Λοιπόν, δεν θέλω να το παίξω ο προφήτης, ούτε να σας πω προφητικά πράγματα. Να λοιπόν ότι να κάνεις την οικονομία σου, να κάνεις τον τρόπο σου τη ζωή σου, αυτό είναι φρόνηση ταπεινού ανθρώπου. Το να όμως αναπαύεσαι στον πλούτο σου και να θέλεις να αυξάνεις τους πλούτους σου από ένα να το κάνεις δύο και από δύο να το κάνεις τέσσερα και από τέσσερα να το κάνεις οκτώ, τότε χαλάει όλο το θέμα. Δεύτερο, η τρυφή του σώματος από την οποία έρχεται το πάθος το πορνικό. Μήπως λέει ψέματα? Αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει, ποιος κουράζεται αλήθεια? Ποιος μαζεύει από όλους εμάς ελιές περιπίν? Ποιος θα μαζέψει από εμάς φράουλες? Ποιος θα ποτίσει το χωράφι του? Ποιος θα το κλαδέψει? Ποιος θα το μαζέψει? Ποιος θα κάνει κάποιο κόπο να κουράσει το σώμα του? Γέροντας Γρηγόριος ο Δοχιαρίτης, ο Αγιοπελαγίτης. Έβλεπα λοιπόν τα καλογέρια να κάνει πολλές δουλειές στο μοναστή. Λέω, Γέροντα, δεν τα λυπάσαι? Μου λέει, ναι, λυπάμαι την ψυχή του, γιατί, προσέχετε, όταν θα θέλουν να πορνεύσουν, εσύ θα φταίσουν. Δεν χρειάζεται τρυφηλή ζωή, ανέμενη ζωή. Σήμερα λοιπόν, οι περισσότεροι των ανθρώπων σήμερα, συγχωρέστε με για το ρήμα που χρησιμοποιώ το σήμερα, η εποχή μας θα έλεγα, τι είναι, ανέμενη. Τι βλέπουμε? Να είναι το πάθος της πορνείας το πρώτο. Να το αγαπάμε όλοι. Και να ακούσω από μια παιδιά, πόρνευσα. Την αγαπάω, τον αγαπάω, δεν τρέχει τίποτα. Δεν τρέχει, όχι δεν τρέχει, τρέχει παιδάκι μου. Εντάξει, φυσιολογικό πάτερ. Πώς το ονομάσαμε σήμερα αυτό? Τίτλος. Χρόνια, προγαμιές σχέσεις. Και όχι μόνο. Τι το κάνει αυτό? Η τρυφή του σώματος. Τρυφιλότητα, ανεμελιά. Κάθομαι σε ένα μαγαζί, έχω τον εσκαφέ μου, ξέρω εγώ πώς το λέτε αυτό, το καλαμάκι μου, με ένα κινητό, έχει και δωρεάν wifi, σερφάρω. Τι είμαστε τρεις άνθρωποι στο τραπέζι και οι τρεις έχουμε ένα κινητό και κοιτάει ένας το άλλο το κινητό, τίποτε άλλο. Μιλήσαμε κάτι? Όχι. Πάμε σε μια εκκλησία. Λέει ο παππούλης Ειρήνη, πας και εσείς κάτω εκεί πέρα είσαστε με τα κινητά σας. Και οι άλλοι απάνω πάλι με τα κινητά τους. Και μετά λέμε, πολύ ωραία. Τι είπε ο παππούλης, τι ανακοίνωσε ο παππούλης, δεν το άκουσα. Πού θα τα ακούσεις, αφού ήσουν άπουστα σε άλλο. Βλέπεις ο άλλος έρχεται στην εκκλησία εδώ, έχει τα ακουστικά στα αυτιά, το κινητό εδώ και παίζει το κινητό. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Τρυφή του σώματος από την οποία έρχεται το πορνικό πάθος. Ο πόθος τρίτο της τιμής
από τον οποίο προκύπτει ο φθόνος. Θέλω την τιμή μου. Θέλω με τιμάς να μου έχεις το α, το β, το γ κλπ. Και τι προέρχεται από αυτό, λέει. Τι προκύπτει, λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος. Το πάθος, ποιο πάθος. Του φθόνου. Τα και τι φθονούμε οι άνθρωποι. Δεν μας τιμήσανε. Δεν μου δείξανε τον άλλο του σεβασμό και εκείνο και τ' άλλο. Τι ακούν οι παππούλιδες. Τι ακούτε κι εσείς. Και τι ακούμε όλοι μας. Τελικά, τι είμαστε. Καλοπερασάκηδες. Η φιλαυτία είναι... Τι να πει κανείς. Άρα έχουμε φθόνο. Φθονούμε οι άνθρωποι πολλές φορές. Και βλέπεις από φθόνο κινούμενος ο άλλος, εσκότωσε τον αδελφό του. Θυμόστε, ο Κάιν εσκότωσε τον Άβελ. Το φθόνησε γιατί είχε τιμή ο Άβελ. Εδέξηκε τη θυσία του ο Θεός. Και εμείς δεν το θέλουμε αυτό. Ο πόθος της εξουσίας, δηλαδή η φιλαρχία. Το πέμπτο δηλαδή, πάθος, φιλαρχία, να άρχω, να είμαι πρώτος, να έχω εγώ τον πρώτο λόγο και τον τελευταίο, γιατί έτσι μου αρέσει, γιατί όπως το χρησιμοποιώ όμως αυτό, ως καλό διακονία, όπως λέμε στην εκκλησιαστική ορολογία, ως να έχω τη δουλειά κλπ. Όλα αυτά όμως είναι γιατί θέλω να άρχω, να εξουσιάζω. Δίνουμε ένα συνδιακόνημα σε ένα πράγμα, σε ένα χώρο και λέμε, ας πούμε, ο παππούλης, αυτό θα κάνεις εσύ, αυτό θα κάνεις εσύ, αυτό θα κάνεις εκεί. Και εσύ θα κάνεις αυτό. Αυτός που είναι μεγαλύτερος στην ηλικία, επειδή του αρέσει να άρχει, έχει φιλαρχία, αρχίζει και δείχνει τη δικαιολογία πια. Να το κάνεις καλύτερα. Να δω τι έκανες εσύ, να δω τι έκανες εσύ, να δω τι έκανες. Στο τέλος δεν γίνεται τίποτα. Γιατί είναι ο πόθος της εξουσίας. Πάμε στο έκτο έβδο. Ο στολισμός και η ανόητη επίδειξη. Ω καλά, εντάξει. Ανόητη επίδειξη. Πάθος είναι και αυτό. Έτσι λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος. Δηλαδή, παππούλια, δεν θα ντυθούμε. Βεβαίως θα ντυθούμε ωραία. Δεν θα κτελιστούμε. Βεβαίως θα κτελιστούμε. Δεν θα πληθούμε. Βεβαίως θα πληθούμε. Δεν λέει αυτό ο Άγιος. Λέει ο στολισμός και η ανόητη επίδειξη. Για ποιο λόγο στολίστηκες. Είναι ένα ζευγάρι, λέω πολλές φορές σε ζευγάρια. Για ποιο λόγο στολίστηκες εσύ. Για τον άνδρα σου αν είσαι γυναίκα. Και ο άνδρας το αντίθετο. Ε? Για ποιο το έκανες. Για τον άνδρα σου, για τη γυναίκα σου ή για να σε δει η γειτονιά ή για να σε δει όλος ο κόσμος. Είναι ανόητη επίδειξη αυτή. Αν το έκανες ο ένας για τον άλλον, τότε είναι άλλο θέμα. Είναι ο αλληλοσεβασμός. Έρχεται ο άνδρας σου και σου δίνει ένα δαχτυλίδι, δώρο. Δεν το φοράω για να μην το δει ο παππούλης και με πει ότι φοράω δαχτυλίδι. Αυτό που σας λέω είναι κυριολεκτικά. Ξέρω εγώ από εκείνο ότι σου έδωσε δαχτυλίδι και εσύ δεν το φοράς. Και λέω, καλά, γιατί το κάνεις αυτό. Τι θα μου δείξεις, ότι είσαι τάχα μου ταπεινός άνθρωπος. Αφού είσαι υπερήφανος. Τι να μου δείξεις, ότι είσαι τάχα μου έτσι, ότι απαρνείσαι. Κι όμως όταν φύγεις από εδώ και πας εκεί, όπου εκεί, όχι αυτό φοράς και δεν ξέρω και εγώ τι άλλα φοράς. Ε? Πόσοι τέτοιοι δεν υπάρχουν. Επίδειξη το πώς φωντίνομαι. Να αρέσω πού. Περπατάω στην Πάτρα, λες και με παγώνει. Το ξέρω το παγώνει. Φουσκώνει τις φουρίτσες του. Και περπατάς και λες, καλά. Ποιος θα σε δει. Ο Παγκάλης, ο Μανάδης, ποιος θα σε δει. Τα μαγαζά που κοιτάνε, ποιος πελάτης θα μπει μέσα για να πάρουν ένα φράγκο. Ο στολισμός και η ανόητη αυτή επίδειξη που έχουμε. Γενικώς. Για να αρέσουμε σε κάποιους. Μα για να αρέσω πρέπει να είμαι ταπεινός. Στους ταπεινούς δίδει χάρη ο Θεός. Έτσι δεν λέει ο Λόγος του Θεού. Πάμε τώρα σε ένα από 8. Ε.
η ανθρώπινη δόξα. Τι παράγει η ανθρώπινη δόξα? Να με δοξάσουν. Που είναι η αιτία, ακούτε, της μνησικακίας. Η αιτία της μνησικακίας. Κύριε Ιησού Χριστέ, για το θελήσω. Μνησικακώ και έχω κακία για τον συνάνθρωπό μου, για τον Α και τον Β. Κοιτάξτε, όταν ο άνθρωπος παίρνει ανθρώπινη δόξα, θέλετε ένα παράδειγμα προς αποφυγή? Τη Βουλή των Ελλήνων. Πώς τρώγονται, πώς σκοτώνονται, ενώ σε εισαγωγικά έλεξη, δηλαδή, πώς αλληλοκατηγορούνται. Εγώ είμαι δόξα και μνησικακής για τον άλλον. Και ούτε καν θέλεις να ακούσεις, μπορεί ο άλλος να σου πει κάτι σωστό, κάτι που πρέπει να βοηθήσει. Όχι, γιατί μου το είπανε μένα, εγώ, ανθρώπινη δόξα. Ένατο. Ο φόβος ότι θα πάθει κάτι κακό το σώμα μας. Ο Άγιος Ισάκος Ιός, ξέρετε πόσους αιώνες είναι πίσω? Πάρα πολλούς. Τι λέει? Ο φόβος ότι θα πάθει κάτι κακό το σώμα μας. Εκεί να δείτε, τρέπομαι να πω, πόσοι ρασοφόροι, μοναχοί και όχι μόνο, τρελαίνονται με το σώμα μας. Πέρε παιδί μου, δεν θέλω να προχωρήσω σε λαϊκούς και λοιπά. Τα ζήσαμε αυτά, τα ακούμε συνεχώς. Ο Άγιος το λέει πάθος, το λέει κόσμος. Δεν θα διαφερθώ για το σώμα μου. Βεβαίως είναι λαός του Αγίου Πνεύματος, αλλά όχι έτσι όπως το κάνουμε εμείς. Όχι ως θεοποίηση, υπάρχει και ψυχή στο σώμα. Ένα ερώτημα που λέει ο πατήρ Αθανάσιος ο Μυτιλιναίος στις ομιλίες του. Γιατί αφού ο Στέφανος, ο πρωτομάρτυρας, είναι φάμιλος του Αποστόλου Παύλου, είναι φάμιλος του Αποστόλου Πέτρου, είναι φάμιλος του Αποστόλου Ανδρέα, γιατί ο ουρανός που τον είδε ο Χριστός τον άφησε να φύγει και δεν κατέβηκε ο ουρανός να τον σώσει? Ένα λογικό ερώτημα. Φοβερό ερώτημα. Γιατί τον πήρε τέτοιο παλικάρι? Γιατί τον άφησε να τον λιθοβολήσουν και να τον πεθάνει? Γιατί δεν έδινε μια αστραπή? Γιατί δεν έκανε κάτι άλλο για να σώσει? Γιατί τον πήρε? Γιατί έλαψε το πρόσωπό του ως ο ήλιος του Στεφάνου και έγινε ένα με τον Χριστό. Και ο Στέφανος ήθελε να πάει εκεί. Γιατί τι είπε? Πάτερ, είπε ο Χριστός, άφεσε αυτής ούγανε δεστιπίους. Και τι λέει ο Στέφανός μας? Κύριε, μη σε παρακαλώ στήσεις την αμαρτία ταύτην σε κανέναν, ναι. Σε κανέναν, ό,τι και να μου κάνουν. Τι έγινε? Ο Θεός Πατέρας και το Άγιο Πνεύμα το πήρανε. Σου λέει, είναι όμοιος, είναι ο Χριστός. Και συνεχίζει ο Άγιος μας. Όπου πάψει η ενέργεια των παθών, εκεί πεθαίνει μαζί τους και ο κόσμος. Ωραίο, χαίρομαι γι' αυτό. Γι' αυτό σας είπα, μην μου στεραχωρηθείτε. Είπε κάποιος σοφός για τους Αγίους ότι όταν ζούσα ήταν ήδη πεθαμένοι, διότι ενώ ζούσαν με το σώμα τους δεν ζούσαν ζωή σαρκική. Τι εννοούμε? Κοσμική, με απολαύσεις κοσμικές. Θα φας, θα πας στη βόλτα σου, θα πας στη θάλασσά σου, θα πας στο βουνό, αλλά θα πας για να δοξάσεις το Θεό, να πεις αυτό που είπε ο μεγάλος αυτός προφήτης: ως εμεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησες. Και εσύ πρόσεξε να δεις ποια πάθη ζουνε μέσα σου, για να καταλάβεις πόσο ανήκεις στον κόσμο
και για ποια πάθη είσαι δεμένος μαζί του και από ποια ελευθερώθηκες. Με δύο λόγια, ο κόσμος είναι η εμπαθή ζωή και το σαρκικό φρόνημα. Όποιος απαλλαγεί από τα πάθη του, έχει εξέλθει από τον κόσμο. Και θα πούμε λίγο γι' αυτό και θα σταματήσουμε να συνεχίσουμε την επόμενη Τετάρτη, γιατί είναι σωστό να σας κουράσω. Τα πάθη δεν σβήνουν γρήγορα, προσέξτε το αυτό. Το λέω πρώτα για μένα και μετά για σας. Να πάρουμε δύναμη και πνευματική και σωματική. Δεν θέλω να μου στενοχωριώστε. Μετάνοια ναι, εγρήγορση ναι. Όμορφη ζωή ναι, ελπίδα ναι, χαρά, αισιοδοξία κλπ. Όταν η ζωή σου περάσει από την αρετή στην αμέλεια, προσέξτε το αυτό, αμέλεια, είμαι αμελής, δεν τεμπελιάζω. Τα πάθη θα σε ενοχλούν και δεν θα βρίσκεις ειρήνη στη ψυχή σου. Α, να γιατί έχουμε πολλές ταραχές, να γιατί μέσα μας έχουμε όλο μας, κάτι μας ταράζει, κάτι μας δημιουργεί, που έχουμε αυτές τις καταστάσεις, τις αναλαμπές πάνω κάτω, κάτω, πάνω, πάνω, κάτω. Αλλά μην απορρίσεις γι' αυτό, Άγιε μου Ισάκ, σε ευχαριστούμε. Κοίταξε τι συμβαίνει με το έδαφος. Εάν, λέγει, προσέχτε τώρα, οι ακτίνες του ήλιου πέσουν βαθιά μέσα στη γη, μετά από πολλή ώρα διατηρείται ακόμη η θερμότητά της. Το ίδιο και με τα φάρμακα και με το μύρο. Η οσμή των φαρμάκων και η ευωδία του μύρου που διαδέχεται στον αέρα παραμένει πολλή ώρα, μέχρι να σκορπίσει και να εξαφανιστεί. Πόσο μάλλον το ίδιο συμβαίνει και με τα πάθη. Ωραίο παράδειγμα. Ωραίο τρόπο. Δεν έφερε κάτι άσχημο. Βλέπετε οι Άγιοι δεν μιλάνε άσχημα όπως μιλάω εγώ. Μιλάνε όμορφα. Μιλάνε ωραία. Έχουν άλλη καρδούλα. Έχουν ωραίο λόγο. Έχουν ωραία λέξεις. Και βρίσκουν πολύ ωραία νοήματα για να μας μεταφέρουν στην αγάπη του Κυρίου μας. Γιατί αυτά είναι σαν τα σκυλιά που συνήθισαν να γλύφουν το αίμα των ζώων στο σφαγείο και όταν δεν υπάρχει πια αίμα συνεχίζουν να γαυγίζουν μπροστά στις εισόδους του σφαγείου μέχρι να σβήσει η δύναμη τη συνήθειά τους. Άρα λοιπόν, τι μας λέει, τα πάθη δεν σβήνουν γρήγορα, ναι, θα είναι σαν τα σκυλιά, ναι, θα γαυγίζουν, ναι, αλλά στο τέλος θα σβήσουν. Δεν θέλουμε τα πάθη, αλλά αγαπάμε τις αφορμές τους. Άγιος Ισάκ ο Σύρος. Δεν θέλω τα πάθη, παππούλη, δεν θέλω κι εγώ Χριστούλη μου, δεν θέλω Παναγία μου, δεν θέλουμε κανένα. Ναι, αλλά δεν σταματώ από τις αφορμές του. Παίζω τζόγο δηλαδή, αλλά κάθομαι κάθε μέρα και κοιτάω τον τζόγο. Δεν θέλω να πίνω κρασί γιατί θα με οδηγήσει στον αλκοολισμό, αλλά κάθομαι συνέχεια με ένα ποτήρι και να μπουκάλι. Δεν θέλω τούτο, δεν θέλω τ' άλλο, να μην προχωρήσω στα άλλα πάθη τα οποία προείπαμε και κάνω τις αιτίες όμως. Δεν θέλω, αλλά κοιτάω. Προσπαθώ να γίνω κοινωνός με όποιο τρόπο, με αφορμές. Και ειδικά με το κινητό μας, το τάπλετ μας, τον υπολογιστή μας, καμός γίνεται. Γιατί ο άνθρωπος μπορεί κάποτε να κόψει τα πάθη, οπότε μακριά από αυτά αισθάνεται γαλήνη και ευφροσύνη. Ευχαριστούμε Αγία. Όμως δεν μπορεί να αφήσει τις αιτίες. Αισθάνεται γαλήνη και ευφροσύνη. Αλλά δεν μπορεί να αφήσει τις αιτίες. Αυτό το βλέπει ένας πνευματικός συνέχεια όταν έρχεται κάποιος που βλέπει το από μακρύ, έχει ευφροσύνη, αλλά την αιτία την έχει. Έχει την αιτία. Του αρέσει. Γι' αυτό και χωρίς να το θέλουμε, υφιστάμεθα πειρασμούς. Χωρίς να το θέλουμε, υφιστάμεθα πειρασμούς, μάλιστα. Μας πειράζει. Και ενώ λυπούμαστε για τα πάθη που μας τυραννούν, μας αρέσει να είναι μέσα μας οι αφορμές. Και ενώ βλέπουμε ότι αυτό που δημιουργεί πειρασμό α, β, γ, δ, όμικρον κλπ, ετούτης όμως. Δεν θέλω να φύγω από αυτές τις αφορμές που με οδηγούν σε αυτά τα πάθη.
και τις αφήνω εκεί πέρα. Θέλω να κόψω το τσιγάρο, αλλά το πακέτο το έχω εδώ και τον αναφθήνα εδώ. Δεν κόβεται. Δεν γίνεται. Πρέπει να ληστεύω Τετάρτη Παρασκευή, αλλά δεν βαριέσαι. Είμαι δίπλα από ένα σουβλατζίδικο. Ένα φασφουτάδικο. Κρατιέμαι. Πόσο. Και τι κάνουμε, τόσο ηλιθιοφέρνουμε. Περιμένουμε το ρολόι να γυρίσει 12 και 1 λεπτό, 5 λεπτά, για να φάμε αυτό που παραγγείλαμε. Τελικά, τι κάναμε. Ελδώσαμε στις αφορμές. Γι' αυτό το λόγο οι αφορμές που τις θέλουμε μας πρόχνουν να αμαρτήσουμε. Αυτός λοιπόν που αγαπά τις αφορμές των παθών είναι χωρίς να το θέλει υποχείριος και υπόδουλος στα πάθη. Αυτό θα σταματήσουμε. Συγχωρέστε με. Είναι υπόδουλος στα πάθη. Δεν χαιρόμαστε γι' αυτό. Δεν έχουμε ο ένας μίσος στον άλλον. Εγώ θέλω να με βοηθήσετε εσείς εμένα και εγώ να σας βοηθήσω εσάς. Πρώτα με την προσευχή μας. Να κάνουμε προσευχή ο ένας για τον άλλον. Να ζητήσουμε το έλεος του Θεού και να ζητήσουμε να βοηθήσει ο Πανάγαθος Θεός τον συνάνθρωπό μας, όποιος και αν είναι αυτός. Ό,τι και αν είναι αυτός. Βλέπετε κάτω τώρα άλλος πόλεμος. Πάνω άλλος πόλεμος. Και εκεί άλλο κοινό. Τι είναι αυτά. Δεν χρειάζεται προσευχή από εμάς. Χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να γονατίσουμε στο Θεό. Χρειάζεται. Για αυτούς. Είναι άνθρωποι. Άνθρωποι. Είναι άνθρωποι. Να λοιπόν έχουμε να κάνουμε κάτι. Προσευχή. Δεύτερο, να ληστέψω από κάτι το οποίο βλέπω ότι πολύ μου αρέσει. Μ' αρέσει να πίνω καφέδες, λόγω χάρη. Εντάξει. Και πίνω 4 καφέδες την ημέρα. Θα πίνω έναν. Τους άλλους 3 τους αφιερώνω στους ανθρώπους. Στα πάθη μου. Και ζητάω από τον Θεό, γλίτωσέ με, Κύριε. Και για τους συνανθρώπους μου. Και εκεί ό,τι αντέχουν, σε παρακαλώ. Και αν βλέπουμε κάποιον ότι κάτι έχει, τότε να κάνουμε και εμείς γι' αυτόν. Προσευχή. Και εκκλησία στον Θεό. Όχι κουτσοπολιό. Όχι σχολιασμό. Όχι κατηγορό. Όχι αυτό που κάνουμε εμείς εμπιστευτικά ο ένας τον άλλο και έχουμε θάψει τη μισή πάτρα. Δεν είναι ωραίο αυτό. Καθόλου ωραίο. Και ούτε είσαι υπόδουλος στα πάθη σου. Δηλαδή δούλος στην ουσία. Σας ευχαριστώ. Να μην είμαστε δούλοι στα πάθη μας. Να ξεφύγουμε. Ξέρετε τι να κάνετε. Θα σας πω ένα μυστικό. Λοιπόν, όταν βλέπετε ότι έχετε μια τέτοια κατάσταση, θα γυρίζετε προς τον Σταυρωμένο, αν έχετε στο σπίτι, στο Χριστούλη, στην Παναίτσα μας, ναι, και του λέτε, Κύριε μου, σε παρακαλώ, Άγιε άσωτε του Θεού, Άγιε άσωτε, αυτός που γύρισε, είναι ο Άγιος άσωτος. Λοιπόν, και σώθηκε, που το έπλυνε, που το έκανε και λέει, Άγιε άσωτε, βοήθησέ με, φώτισέ με, στήριξέ με, ενίσχυσέ με, άλλαξέ με, κάνε κάτι για μένα. Άγιε άσωτε, βοήθησον ημάς. Και τότε ο Θεός έρχεται, τρέχει κοντά μας και εγώ θα προλάβω να του πω, ήμαρτον Κύριε, ήμαρτον. Ήμαρτον Κύριε μου εις τον ουρανό και ενώπιό σου. Και δεν είμαι άξιος, δεν είμαι αξία, δεν έχω τα αφρόντιμα, τα ρούχα, τα αυτά το πρέπει να έχω. Σε παρακαλώ, λυπήσουμε. Τι θα μου απαντήσει ο Χριστός? Θα μου απαντήσει με μια αγκαλιά. Θα με πάρει αγκαλιά, θα με σφίξει μέσα στην αγκαλιά του και θα με αρχίσει στα φιλιά. Αγάπη μου, θα μου πει. Εγώ για σένα ήρθα. Εγώ για σένα κήρυξα. Εγώ για σένα έκανα θαύματα. Εγώ για σένα πέρασα τόσα μαρτύρια. Εγώ για σένα σταυρώθηκα. Εγώ για σένα αναστήθηκα. Εγώ για σένα αναλήφθηκα και κάθισα δεξιά του Πατρός. Για σένα. Τα πάντα έκανα για σένα. Γι' αυτό και ο Άγιος Πορφύριος έλεγε, ο Χριστός είναι το παν. Εννοούσε αυτά. Μην απογοητεύεστε. Όσο και να έχουμε την αιτία των παθών μας μέσα,
Θα ζητήσουμε το έλεος του Θεού. Σας ζητώ συγγνώμη. Και εσείς να ζητήσετε από το Θεό να μου δώσει και καιρό μετανοίας και καλή μετάνοια και φωτισμό, να δω και να βλέπω τα λάθη μου, τα πάθη μου, ό,τι έχω, και να ζητήσω, να προλάβω να ζητάω συνέχεια από το Θεό, όπως ο άσωτος Υιός, ή μάρτο Κύριε εις του ουρανό και ενωπιός, ή όπως εκείνος ο άθλιος τελώνης, ο Άγιος τελώνης, που είπε ο Θεός, η λάστη τίμη τον αμαρτωλό και λέησον. Διευχώ τον Αγίο Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Σας ζητώ συγγνώμη, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα.